Ο πολιτικός πολιτισμός αυτό επιβάλλει. Όχι σαν κάποιους άλλους περνάνε από εδώ και γυρίζουν τα κεφάλια τους. Κάποτε πρέπει να καταλάβουν ότι όλοι μας, και ο Ναλμπάντης και ο Χαλκίδης και ο Κυρίνης και ο Ιακωβίδης και ο Πανταζόπουλος, υποτίθεται ότι ξεκινάμε όλοι για ένα καλό αύριο για την πόλη, έτσι, και τους πολίτες. Αυτό είναι δείγμα πολιτισμού. Ασχέτως τι πιστεύει ο καθένας μας προσωπικά από τους υποψήφιους που συμμετέχουν στο Δήμο Αλεξάνδρειας, το επιβάλλει ο Κλισθένης, το οφείλουμε στους δημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας, την επόμενη μέρα αφήνοντας τα προσωπικά μας από σήμερα κιόλας ή από τη μέρα της ανακοίνωσης του καθένα μας τον συνδυασμό, ότι το καλό του τόπου και την επίλυση των προβλημάτων των δημοτών το επιβάλλει ο πολιτικός πολιτισμός μεταξύ όλων των υποψηφίων. Και αυτό εμείς το κάνουμε πράξη σήμερα εδώ. Η συνεργασία που λέει ο Κώστας δεν χρειάζεται να μας την επιβάλλει ο νόμος. Θα την κάνουμε εμείς από μόνοι μας. Γιατί την απαιτεί η κοινωνία. Εάν δεν καταλάβουμε όλοι μας ότι η επόμενη μέρα πρέπει να είναι διαφορετική για την πόλη και τους πολίτες, θα το χάσουμε όλο το παιχνίδι. Όποιος και αν είναι ο Δήμαρχος. Ή θα κερδίσουμε το στοίχημα αυτό, ή θα το χάσουμε. Και εμείς τουλάχιστον είμαστε αποφασισμένοι να το κερδίσουμε. Και θα το κερδίσουμε, θυμηθείτε το. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Καλό αγώνα. Καλή επιτυχία. Καλό αγώνα. Καλή επιτυχία. Έλα, γόρι μου. Άστο για να το πιάσει το χέρι. Γεια σου, Μαρία. Γεια σας, λοιπόν, καλή σας μέρα. Είναι η πρώτη μας συνάντηση όπου επίσημα θα κάνουμε την πρώτη ανακοίνωση των υποψηφίων. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα είναι ταυτά χρονικά διαστήματα. Κάποιους από τους συνεργάτες θα τους ανακοινώνουμε, δεν θα κάνουμε γενική ανακοίνωση του συνόλου σε μια διαδικασία, σε μια μέρα, αλλά θα ανακοινώνονται αναταχτά χρονικά διαστήματα, θα ανακοινώνεται ένας αριθμός. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι η πρώτη επίσημη ανακοίνωση πια των ονομάτων από το συνδυασμό μας, παρότι ακούστηκαν διάφορα ονόματα σε διαφορετικούς χρόνους και από τους ίδιους τους υποψηφίους. Η επίσημη όμως ανακοίνωση ουσιαστικά ξεκινάει σήμερα. Σήμερα λοιπόν από ό,τι βλέπετε έχω 6 συνεργάτες που θα κάνουν την πρώτη ανακοίνωση. Μετά από 2-3 μέρες θα ακολουθήσουν άλλοι 5-6-7, ούτως ώστε μέσα σε μία περίπου εβδομάδα 10 μέρες θα ανακοινωθεί το σύνολο του ψηφοδελτίου μας για να αρχίσουμε να κάνουμε τις εκλογές και να μην ασχολούμαστε με το ψηφοδέλτιο. Είναι ένα ξεκίνημα που πιστεύουμε ότι θα είναι ξεκίνημα νέο και για την πόλη και για το Δήμο μας. Από ό,τι βλέπετε, γύρω μου, δίπλα μου είναι άνθρωποι, είναι άτομα, είναι συνεργάτες οι οποίοι συνδυάζουν την εμπειρία, συνδυάζουν την νιώτη, συνδυάζουν την επαγγελματική επιτυχία και συνδυάζουν και την όρεξη για να προσφέρουν κάτι καλύτερο στην πόλη και στους πολίτες. Αυτούς τους συνεργάτες θέλω και με αυτούς θα χορευτώ. Δεν πρόκειται να πάω σε διαδικασία συμπλήρωσης ψηφοδελτίου. Επειδή όταν δεν συμπληρώνουν κάποιο το ψηφοδέλτιο, πάνε και βάζουν όποιον άλλο μόνο για να συμπληρώσουν. Θα μπουν στο ψηφοδέλτιο το δικό μας μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν διάθεση, όρεξη, επαγγελματικά είναι πετυχημένοι, εργατικοί, φιλότιμοι και με όρεξη για δουλειά. Αυτό χρειάζεται η πόλη και επειδή λοιπόν εμείς ερχόμαστε για να ανατρέψουμε τα πάντα, μια και είμαστε η δύναμη ανατροπής, θα ανοίξουμε νέα σελίδα για την πόλη, όπως είναι και το σύνθημά μας. Σε αυτή τη νέα σελίδα λοιπόν θα δείτε στο ψηφοδέλτιό μας νέους με όρεξη για δουλειά, με όρεξη για να προσφέρουν στα κοινά, αλλά και έμπειρους οι οποίοι θα καταθέσουν την εμπειρία τους και ο συγκερασμός αυτός της εμπειρίας με την νιώτη θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όχι για μας επιθυμητά, αλλά για την πόλη. Γιατί εμείς να ξέρετε ότι ποτέ δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι όσα και να προσφέρουμε. Διότι αυτοί που ασχολούνται με τη γενικότερη πολιτική, είτε την ευρύτερη είτε την αυτοδιοικητική, βεβαίως θα κάνουν 5 βήματα μπροστά. Όμως ποτέ δεν μπορεί ένας που ασχολείται με τα κοινά να είναι απόλυτα ικανοποιημένος για αυτά που κάνει. Πάντοτε πρέπει να κοιτάμε να κάνουμε περισσότερα. Έτσι μόνο μπορούμε να αποδώσουμε. Έτσι λοιπόν με την μικρή αυτή εισαγωγή σας ευχαριστώ που ήρθατε στο κάλεσμα αυτό το πολύ γρήγορο και ξαφνικό σήμερα. Ούτε εσείς περιμένατε ότι θα γίνει.
ρωτούσατε όλες τις μέρες, θα ανακοινώσουμε, δεν θα ανακοινώσουμε, να σας κάνουμε το χατήρι να ξεκινήσουμε την ανακοίνωση. Και τώρα που ξεκινάμε, αντιλαμβάνεστε ότι θα, όπως σας είπα, θα ακολουθήσουν όλα τα ονόματα. Και δεν έχω την αίσθηση, από ό,τι βλέπετε, έξι μαζί. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να ανακοινώνουμε ένα-ένα άτομο. Δηλαδή, αν έχουμε 50 υποψηφίους, θα καθίσουμε έναν-ένα 50 μέρες να ανακοινώνουμε. Δεν το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι να δει η κοινωνία ποιοι είναι οι υποψήφοι μας, να τους αξιολογήσουν, να τους εκτιμήσουν, να δουν αν στην τοπική κοινωνία πραγματικά και η τοπική κοινωνία μπορεί να προσφέρουν τα άτομα αυτά. Και από εκεί και πέρα, με το χέρι στην καρδιά, όχι συναισθηματικά, ούτε φιλικά, ούτε συγγενικά πρέπει να λειτουργήσουν. Σε αυτή την εκλογική διαδικασία, επειδή είναι η κρισιμότερη κατά την άποψή μου, και το λέω κατά την άποψή μου από την πολιτική εμπειρία που έχω, γιατί τα λεφτά που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε πολύ καλά, είναι μέχρι το 2007, τα τελευταία χρήματα που υπάρχουν. 27, πάλι 7 είπα, ναι. Μέχρι το 2027. Θέλουμε να μικρύνουμε την ηλικία μας, γι' αυτό μας. Λοιπόν, μέχρι το 2027, αντιλαμβάνεστε λοιπόν η τετραετία αυτή, μέχρι το 2024, είναι κρίσιμη, γιατί αυτή θα καθορίσει και την πορεία των υπολείπων 3 ετών ανάλογα με τον προγραμματισμό που έχει ο κάθε Δήμος. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία θα δείτε ότι υπάρχουν άτομα τα οποία είναι επιστήμονες, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι αγρότες, είναι από όλα τα επαγγέλματα που είναι αποφασισμένα να βάλουν πλάτη για να αλλάξουμε τον τόπο. Και είμαστε προσπαθούμε να τον αλλάξουμε και να τον αλλάξουμε, δημιουργείτε. Θα τα ανατρέψουμε όλα. Εδώ όμως, πρέπει να πω και για εσάς, βοηθήστε την κατάσταση. Όχι προσωπικά για το Χαλκίδι, για την πόλη. Και όταν λέω βοηθήστε, τι εννοώ στα μέσα. Εάν βλέπετε κάτι στραβό στο Μιχάλη του Χαλκίδη ως υποψήφιο, θέλω να το καυτηριάσετε. Καλοπροαίρετα να κάνετε την κριτική, γιατί έτσι μας διορθώνετε και εμάς. Αλλά αν βλέπετε και στους άλλους υποψηφίους, μην τα καλύπτετε. Κάνετε κακό στην πόλη και στους πολίτες. Δεν λέω ότι το κάνετε, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το επισημάνω. Γιατί αν παραδείγματος χάρη βλέπω κάποια site που καλύπτουν κάποια πράγματα που δεν είναι καλά για την πόλη, δεν την ωφελούν για τον ΑΒ λόγο που έχει ο καθένας από εσάς, θεωρώ ότι δεν προσφέρετε τα μέγιστα στην πόλη και στο Δήμο. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα υπάρχει τέτοια περίπτωση και ότι το καλό του τόπου προέχει πάνω από όλα και από όλους. Άρα λοιπόν και εσείς θα το βάλετε πάνω απ' όλα. Γι' αυτό και εμένα, εάν κάποια στιγμή με βλέπετε ότι στις τοποθετήσεις μου κάτι δεν πάει καλά ή δεν είναι καλό ή τους συνεργάτες μου, θέλω να το λέτε και να το κρίνετε καλοπροαίρετα. Λοιπόν, να ξεκινήσω τώρα, μάλλον θα ξεκινήσω, άντε θα ξεκινήσω εκ δεξιών. Λοιπόν, στα δεξιά μου είναι η Μαρία η Τριανταφυλλίδου. Όλοι είναι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, δεν μιλάω για τοπικά, ξέρετε. Λοιπόν, είναι οικονομολόγος και ασφαλιστική σύμβουλος. Εννοείται ότι ασχολείται και με μια γκάμα του αντικειμένου αυτού. Θεωρώ ότι είναι από τα άτομα που πήρε την απόφαση, παρότι δεν ασχολούνταν, πήρε την απόφαση να εμπλακεί στα κοινά με όρεξη, με μεράκι και με ένα άτομο το οποίο κυριολεκτικά αυτοδημιούργητο είναι και μπορεί πολλά να προσφέρει και στον τόπο. Θα πηγαίνω να αλλάξει. Εξ αριστερών μου είναι ο Νέστορας της περιοχής μας, του ψηφοδελτίου μας, ο Κώστας ο Κούνδρος, εργολάβος χρόνια στο επάγγελμα, γνωστός στην τοπική κοινωνία, με μεγάλη προσφορά στον τομέα και όχι μόνο στον τομέα τον επαγγελματικό, αλλά στην ευρύτερη περιοχή μας. Αλλά είναι τόσο γνωστή η ταυτότητά του που ό,τι και να πω για τον Κώστα θεωρώ ότι είναι. Μάλλον θα μειώσω την πραγματική παρουσία σου, Κώστα. Εκ δεξιών ξεκινάω, εν αλλάξει τα πηγαίνω. Είναι ο Μάκης ο Παντόπουλος, ο κοινός γνωστός Λοχίας. Τι να πω για τον Λοχία, του λέω τι επάγγελμα θα σε πω. Με λέει ο Λοχίας ότι θες πες. Ελεύθερος επαγγελματίας είναι, ασφαλιστής είναι, μισήτης είναι, όλα τα έχει. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα παιδί που στην επαγγελματική του πορεία εδώ έχει δώσει δείγματα γραφής. Νομίζω ότι είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος στην τοπική κοινωνία. Και στο τέλος θα πω για όλους ο κοινός παρανομαστής ποιος είναι. Στα αριστερά μου είναι ο Γιώργος ο Γιαννόπουλος. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι ένας άνθρωπος που εγώ για να σας πω την αλήθεια τον γνώρισα τελευταία, πριν από μια εβδομάδα. Δεν τον ήξερα. Και όταν μου είπαν ότι ο Γιώργος ενδιαφέρεται να
στελεχώς το ψηφοδέλτιό μας, θεώρησα τιμή όταν γνώρισα τον άνθρωπο, Γιαννόπουλο. Διαπίστωσε όμως, Γιώργο, στην πορεία, ότι όλος αυτός... Είναι θέμα χρόνου να καταλάβω τι γίνεται. Γιατί τα παπαγαλά και όλο το γύρο αυτό, τι, μέχρι και χθες ξέρετε τι μου είπαν. Ο Χαλκίδης θα φύγει από την κούρσα της εκλογικής αναμέτρησης. Μα τελικά, λίγη σοβαρότητα δεν μπορεί να υπάρχει. Οι εκλογές σε 2 μήνες. Θα καταλάβουν όλοι λοιπόν, θα απευθυνθούν στους πολίτες και θα παρακαλέσω πολύ, όταν θα απευθυνθούν στους πολίτες, θα απευθυνθούν για να πούμε πρόγραμμα και να αφήσουμε τι μας χωρίζει μεταξύ μας. Πολλοί και εμένα μου είπαν, ξέρετε Μιχάλη, δεν έκανε παρέμβαση χάρη στον Αλεξάνδρο Μέλλανθρο αυστηρή κριτική για τα τεκτενόμενα στο Δήμο. Μα δεν με ενδιαφέρει. Ο Δήμαρχος θα κριθεί από τους πολίτες. Η θητεία του κρίνεται καθημερινά. Εμένα με ενδιαφέρει. Αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως τους πολίτες. Και ποιο είναι αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες, τι θα πει ο υποψήφιος Δήμαρχος που θέλω να επιλέξω αύριο, τι θα κάνει στην πόλη. Αυτή είναι η απόφασή μας, η συναπόφαση όλων. Εγώ είμαι ένας πρώτος μεταξύ ίσων. Δεν είμαι τίποτα διαφορετικό από τους συνεργάτες μου. Είμαστε όλοι στην ίδια γραμμή, απλά κάποιος είναι ο πρώτος μεταξύ ίσων. Έτσι θα λειτουργήσουμε, έτσι θα συνεργαστούμε. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ, ευχαριστώ τα μέσα, σας ευχαριστώ όλους, καλή επιτυχία και καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ.